αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής μόλις έχουν συλλάβει τους δύο ληστές που εισέβαλαν στο νοσοκομείο Αχέπα. Τους έχουν βάλει μέσα στο ασημί τζιπ που βλέπετε με χειροπέδες στα χέρια. Δίπλα τους, αστυνομικοί καλούν τους οδηγούς να παραμείνουν ψύχρεμοι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Στην οδό Αγίου Δημητρίου, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, επικρατεί πανικός. Στα αποκλειστικά πλάνα του Open βλέπετε το μαύρο αυτοκίνητο των ληστών, στο οποίο δεν πρόλαβαν να επιβιβαστούν και να εξαφανιστούν λόγω της άμεσης αντίδρασης των αστυνομικών της Αντιτρομοκρατικής που τους παρακολουθούσαν. Αξιωματικός της Αντιτρομοκρατικής φοράει την ειδική άσπρη στολή και ετοιμάζεται να μπει στο αυτοκίνητο των δραστών. Ακριβώς από πίσω βρίσκεται το ασημί τζιπ της αστυνομίας, στο οποίο βρίσκονται με χειροπέδες οι ληστές. Την ίδια ώρα, πάνοπλοι αστυνομικοί με το δάκτυλο σκανδάλι τρέχουν να αποκλείσουν το χώρο για τη συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων. Ο ένας ληστής ντύθηκε γιατρός και ο άλλος ασθενής με σκοπό να μπουν στο νοσοκομείο και να περάσουν απαρατήρητοι. Στόχος τους ήταν να αρπάξουν τις κασετίνες με τα μετρητά που προορίζονταν για τον εφοδιασμό του ATM, γνωρίζοντας μάλιστα ότι σήμερα ήταν η μέρα μισθοδοσίας. Με το πολύστροφο ζήτησα τα λεφτά της κάσας από τις βαλίτσες. Τη μία την πετάξανε κάτω, αμέσως ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός της καταστροφής, την άλλη την πήρα μαζί τους και φύγανε μέσα στο νοσοκομείο. Βγάλαν τις κασέτες και εκείνη την ώρα ορμήξανε με τα πιστόλια. Πρέπει να χτυπήσανε από ό,τι είδα και έναν. Ο φύλακας του νοσοκομείου είδε τους μεταμφιεσμένους άντρες και κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Τον έκανε εντύπωση ότι φόρησε μάσκα στον εξωτερικό χώρο. Στη μία κασετίνα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός χρωματισμού των χαρτονομισμάτων και οι δράστες την εγκατέλειψαν εδώ, παίρνοντας μαζί τους μόνο τη δεύτερη. Κατά τη διάρκεια της ληστείας στο ΑΧΕΠΑ επικράτησε πανικός με τους εργαζόμενους και τους ασθενείς να μην ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ακούγαμε τον κόσμο να φωνάζει ληστεία και μας λέγανε να αδειάσουμε το τούνελ αυτό. Πού δηλαδή, να φύγουμε μία, κυρία άνοιξε και ένα γραφείο μια προϊσταμένη και μπήκε μέσα ο κόσμος. Η αστυνομία ακριβώς ήταν 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα εδώ. Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί μαζί με υπαλλήλους εταιρείας Security μάζεψαν τις κασετίνες με τα μετρητά που είχαν απομείνει με σκοπό να κάνουν καταμέτρηση. Οι δύο συλληφθέντες είναι παλιοί γνώριμοι της αστυνομίας. Ο πρώτος, ηλικίας 35 ετών, είχε συλληφθεί το 2010 από την Αντιτρομοκρατική στη Νέα Σμύρνη σε νοικιαζόμενη αποθήκη στην οποία είχε βρεθεί οπλισμός. Προφυλακίστηκε για 30 μήνες ενώ έκανε απεργία πείνας για να αφαιθεί ελεύθερος. Όταν τελικά αυτό συνέβη το 2013, παραβίασε τους περιοριστικούς όρους και εξαφανίστηκε. 3 χρόνια αργότερα, το 2016, συνελήφθη στη Σπάρτη. Ο δεύτερος συλληφθής, ηλικίας 40 ετών, ήταν μέλος των περιβόητων ληστών με τα μαύρα. Ομάδα που έκανε ληστείες για την ενίσχυση του επαναστατικού ταμείου. Το 2006 συμμετείχε σε αιματηρή ληστεία με ανταλλαγή πυροβολισμών που είχε γίνει στην Εθνική Τράπεζα στην οδό Σόλωνο στο κέντρο της Αθήνας. Καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλακή και από τη στιγμή της απελευθέρωσής του παρακολουθούνταν διακριτικά από την αστυνομία. Μαζί με τους δύο άντρες συνελήφθη για τη ληστεία στο ΑΧΕΠΑ και μία 39χρονη, η οποία είναι γνωστή στον αντιεξουσιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν έχει απασχολήσει την Αντιτρομοκρατική.